Στην προηγούμενη διαδρομή μου περπάτησα στα μονοπάτια του Ολύμπου. Επισκέφτηκα το Λιτόχωρο. Είδα δημοτικούς χορούς στο αμφιθέατρο του χωριού. Παρακολούθησα τον Προμηθέα Δεσμότη στο αρχαίο θέατρο του Δίου. Και γεύτηκα γαλακτομπούρεκο και ζεστό ψωμί με μαρμελάδα από αρόνια. Η επόμενη στάση μου θα είναι σε μία από τις πιο όμορφες περιοχές της κεντρικής Ελλάδας. Μια πόλη με μοναδική ομορφιά και μακρά ιστορία. Ξεκινάω λοιπόν να κατηφορίζω προς τα Τρίκαλα. Τα Τρίκαλα αποτελούν αγαπημένο προορισμό για όλους τους ταξιδιώτες. Είναι μια σύγχρονη πόλη όπου η φυσική ομορφιά και το αστικό τοπίο είναι αρμονικά δεμένα. Εδώ είναι κυρίαρχο το στοιχείο του νερού. Την πόλη διασχίζει ο Λιθαίος ποταμός με τις καταπράσινες όχθες του, τα παγκάκια και τις γέφυρές του. Οι κάτοικοι των Τρικάλων χρησιμοποιούν πολύ το ποδήλατο. Η πόλη δεν έχει υψώματα και αυτό βοηθάει πολύ στην οικολογική μετακίνησή τους. Την κεντρική γέφυρα των Τρικάλων κοσμεί το άγαλμα του Ασκληπιού, ταλαντούχου θεραπευτή της αρχαιότητας. Λέγεται ότι γεννήθηκε στις όχθες του ποταμού και οι ικανότητές του τον έκαναν αγαπητό σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Η τέχνη, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι βασικά στοιχεία της πόλης και βρίσκουν θέση στον αναπαλαιωμένο Μήλο Ματσόπουλου, κέντρο πολιτισμικής δημιουργίας των Τρικάλων. Βρισκόμαστε στο συγκρότημα του Μήλου Ματσόπουλου. Ένας χώρος που λειτουργεί ως Μουσείο Βιομηχανικής Κληρονομιάς και ως Πολυχώρος Τέχνης και Πολιτισμού του Δήμου Τρικαίου. Ο μήλος αυτός χτίστηκε το 1888 και είναι ένας από τους αρχαιότερους μήλους των Βαλκανίων. Πέρασε από όλες τις φάσεις της βιομηχανικής ανάπτυξης και αποτελεί ένα μουσείο της βιομηχανικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Ο μήλος λειτουργούσε έως το 1982, οπότε ο Γιάννης Ματσόπουλος δόρισε το συγκρότημα στο Δήμο Τρικαίων. Από τότε, ο Δήμος, με διάφορα προγράμματα, προέβη στην ανακαίνιση του κτηρίου, αλλά και στη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού. Με το τελευταίο πρόγραμμα, ολοκληρώνεται και ο εξοπλισμός και η ανακαίνιση του μηχανολογικού εξοπλισμού, οπότε οι επισκέπτες θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων του Μήλου, δηλαδή το πώς γινόταν το άλυσμα του στεριού και των άλλων προϊόντων. Ο χώρος λειτουργεί και ως πολυχώρος τέχνης και πολιτισμού και εδώ δραστηριοποιείται το Δημοτικό Θέατρο και Δημοτικός Κινηματογράφος. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που υπάρχει εδώ για τους νέους καλλιτέχνες είναι ότι οι παραστάσεις σκηνοθετούνται στο χώρο, έτσι υπάρχει διαλεκτική σχέση ανάμεσα στη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και στο μουσείο που είναι ο Μήλος Ματσόπουλου. Στο Δημοτικό Θέατρο του Δήμου Τρικαίων στο Μήλο Ματσόπουλο υλοποιούμε πάρα πολλές δραστηριότητες με τεράστια επιτυχία. Όπως επίσης φιλοξενούμε και πολλά θεατρικά σχήματα από άλλες πόλεις. Αυτό μας δίνει τη δύναμη για να μπορούμε κάθε χρόνο να γινόμαστε ακόμη καλύτεροι. Μια παρέα από τη Γαλλία παρακολουθεί μαθήματα ελληνικής γλώσσας και ιστορίας, ενώ στον κινηματογράφο γίνονται ειδικές προβολές ιστορικού ενδιαφέροντος. Οι κάτοικοι φροντίζουν να ενισχύσουν την καλλιτεχνική και δημιουργική πλευρά των μικρών τους, παραδίδουν μαθήματα ζωγραφικής στο καλλιτεχνικό εργαστήρι. Κάπου εδώ συναντάμε και τον Νίκο. Έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής του σε μία από τις πιο παραδοσιακές λαϊκές μορφές τέχνης, το κουκλοθέατρο και τον Καραγκιόζη. Ο χώρος εδώ λειτουργεί 8 χρόνια περίπου, δίνει παραστάσεις σχεδόν καθημερινά για τα παιδιά της πόλης και τα σχολεία. Παρουσιάζονται έργα με θέατρο σκιών, του Καραγκιόζη, με κουκλοθέατρο και μαριονέτες. Να μάθεις κι εσύ, τι μαθαίνεις μωρέ στο σχολείο? Η ενασχόλησή μου με το θέατρο σκιών και με το κουκλοθέατρο και με τις μαριονέτες άρχισε εδώ και 30-35 χρόνια περίπου.
Έχουμε γυρίσει σχεδόν όλη την Ελλάδα δίνοντας παραστάσεις. Και εδώ και 8 χρόνια έχουμε δημιουργήσει αυτόν τον χώρο, ο οποίος είναι προσεγμένος, είναι περιποιημένος, έχει δημιουργηθεί με αγάπη. Επίσης, δημιουργούνται και σεμινάρια κατασκευής κούκλας, μαριονέτας, φιγούρας θεάτρου σκιών, έτσι όπου μπορούν μερικά παιδιά έρχονται, μαθαίνουν, για να δοθεί αυτή η τέχνη και στις άλλες γενιές. Έχουμε κατασκευάσει και μικρές φιγούρες, όπου τα παιδιά μετά την παράσταση έρχονται πίσω από τον Μπερντέ και κάνουν και αυτά τη δικιά τους παράσταση. Ώρα για ξεκούραση. Ο κύριος Γιάννης θα μας κεράσει ψητά παϊδάκια και παραδοσιακή τηγανιτή φέτα. Παϊδάκια θα στολιστούν με ένα δροσερό και αρωματικό dip γιαουρτιού. Λίγος δυόσμος, λεμόνι αλάτι και μπόλικο πιπέρι. Ώρα για τη φέτα. Τη λίγουμε προσεκτικά σε φύλλο κρούστας και τη βυθίζουμε σε καυτό λάδι. Περιχύνουμε με λίγο μέλι και σουσάμι και επιτέλους ήρθε η ώρα της δοκιμής. Η πρώτη μου γεύση από τα Τρίκαλα ήταν γεμάτη χορούς, μουσικές και παράδοση. Ανυπομονώ για την επόμενη μου μέρα. Το μεγαλύτερο ορεινό χωριό των Τρικάλων είναι η Ελάτη. Βρίσκεται στις πλαγιές του όρους Κόζιακα και είναι γνωστό χειμερινό θέρετρο. Είναι ορεινό και όπως λέει και το όνομά του, είναι πνιγμένο στα έλατα. Από τα Τρίκαλα απέχει περίπου 40 λεπτά. Στην κεντρική πλατεία της Ελάτης με περιμένουν οι κυρίες από το Σύλλογο Γυναικών. Θα μου ετοιμάσουν γλυκό ραβανί με σαντιγί. Χτυπάμε καλά μέχρι να αφρατεύσουν. Ρίχνουμε και τους κρόκους. Ενώνουμε τα υλικά μας αργά και υπομονετικά.
Ελπίζω το γλυκό να φτάσει. Όλο το χωριό περιμένει το κομμάτι του. Μαζί του κι εγώ. Για να πετύχεις αντιγύ, χρειάζεται πλούσια κρέμα γάλακτος, και γρήγορο, δυνατό χτύπημα. Ήρθε η ώρα για το σιρόπι. Όλη η πλατεία μας χομυρίζει από το σιρόπι. Περιχύνουμε και έτοιμο. Το ρεβανί είναι ένα αφράτο γλύκισμα που συνοδεύεται τέλεια και με παγωτό αλλά και με σαντιγί. Δίπλα στην Ελάτη, το Περτούλι είναι γνωστό στους λάτρεις των χειμερινών σπορ. Λόγω του χιονοδρομικού του. Μου είπαν όμως ότι ο πιο διασκεδαστικός τρόπος να το γνωρίσω είναι μια βόλτα με τους κατοίκους του. Ο Μάκης οργανώνει περιπετειώδεις ορεινές διαδρομές στην περιοχή. Αυτός και οι γουρούνες του. Διάλειμμα για να πάρουμε μια ανάσα και συνεχίζουμε. Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν μεγάλη αγάπη για τη φύση. Μέσα στα πλαίσια της οικολογικής ευαισθητοποίησης και της γνωριμίας με τη φύση, λειτουργεί και ο ζωολογικός κήπος Τρικάλων. Εδώ εκτίθενται σπάνια είδη πουλιών και ζώων για να τα γνωρίσουν και να τα αγαπήσουν μικροί και μεγάλοι. Βρισκόμαστε στο ζωολογικό κήπο Τρικάλων, ο οποίος είναι στο κέντρο στα Τρίκαλα. Έχει ξεκινήσει η λειτουργία του το 1979. Το 1984 έγινε η προέκταση του κήπου στο χώρο που βλέπουμε πίσω μας και διχόμαστε επισκεψιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ο κήπος είναι 37 στρέμματα. Έχει παραχωρηθεί από το Δασαρχείο Τρικάλων στο Δήμο Τρικαίων. Φιλοξενούνται πάνω από 50 ζώα αυτή τη στιγμή στον κήπο. Έχουμε διάφορα ζώα από καγκουρό, λάμα, βασιλικούς φασανούς, παγόνια, πρόβατα μίνι, κατσικάκια μίνι, βουβάλια Βιρμανίας, πρόβατα Καμερούν και διάφορα άλλα όπως παπαγάλους, μικρά παπαγαλάκια. Έχουμε μια τεχνητή λίμνη στο χώρο του ζωολογικού κήπου. Είναι πολύ κοντά από την κεντρική πλατεία, είναι 15 λεπτά με τα πόδια. Είναι μέσα στο πράσινο. Στα 20 λεπτά από τα Τρίκαλα και στα βορειοδυτικά του Θεσσαλικού κάμπου βρίσκεται η Καλαμπάκα.
πάνω της επιβλητικά ρίχνουν τη σκιά τους τα βράχια των μετεώρων. Στις κορυφές τους, οι μονές είναι μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς. Σύμφωνα με μελέτες, οι βράχοι των μετεώρων δημιουργήθηκαν πριν από 60 εκατομμύρια χρόνια και το ύψος τους φτάνει στα 400 μέτρα. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μανιταριών δημιουργήθηκε από την πρωτοβουλία τριών φίλων με σκοπό τη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς του τόπου. Το μουσείο μας είναι κάτι ιδιαίτερο, όχι το λέμε εμείς, το λέει όλος ο κόσμος. Είναι ένα μουσείο το οποίο έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Όσο αφορά τα εκθέματα, κατατάχθηκε στο υψηλότερο επίπεδο παγκοσμίως, με την υψηλότερη βαθμολογία, γιατί όλα τα πουλιά και τα ζώα είναι ταρυχευμένα. Το δεύτερο στοιχείο του μουσείου μας είναι ότι ό,τι θα δούμε μέσα στις προθήκες, στα διοράματα, είναι με φυσικό περιβάλλον και το background είναι φιλοτεχνημένο από 18 καλλιτέχνες από Ελλάδα και Ευρώπη που είχαν την τεχνογνωσία να κάνουν μουσεία. Αυτό το μουσείο είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία και μια προσπάθεια που άρχισε πριν από 25 χρόνια. Τρεις φίλοι ενώσαμε τις δυνάμεις μας για να δημιουργήσουμε αυτό το έργο τέχνης. Το Μουσείο Μανιταριών είναι το μοναδικό μουσείο μανιταριών που υπάρχει στην Ευρώπη με τον τρόπο που είναι φτιαγμένο, δηλαδή είναι με πραγματικό περιβάλλον και το background και εδώ είναι όλο φτιαγμένο στο χέρι, φιλοτεχνημένο όπως και το κάτω μουσείο από τους καλλιτέχνες που ήρθαν από Ευρώπη και Ελλάδα. Έχουμε πάνω από 250 είδη μανιταριών, αφού στην Ελλάδα ξεπερνάμε τα 7.000 είδη μανιταριών. Τοποθετημένα μέσα στο μουσείο μας είναι περίπου 250 είδη μανιταριών. Τα περισσότερα είναι γλυπτά, με απόλυτη πιστότητα σε χρώμα και σε μέγεθος, όπως ακριβώς τα συναντάμε στο περιβάλλον. Πριν φύγω από την Καλαμπάκα, κατεβαίνω στον ποταμό Ίωνα. Εκεί έχει τη βάση του ο Ρωμανός και η ομάδα του. Θα κάνουν μάθημα rafting κάτω από τα μετέωρα. Φορτώνουμε το τζιπ και ξεκινάμε.
Σήμερα βρισκόμαστε στον ποταμό Ίωνα που θα κάνουμε rafting, ένα ομαδικό σπορ που μας φέρνει σε πολύ έντονη επαφή με τη φύση. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στους βράχους των Μετεώρων, θα έχουμε μια υπέροχη θέα. Αυτό το ποτάμι είναι ένα ποτάμι βαθμού πρώτου, δευτέρου στο βαθμό δυσκολίας rafting. Σε αυτό το ποτάμι μπορούν να μπουν παιδιά, μπορούν να μπουν οικογένειες, αρχάριοι rafters για να μάθουν σιγά σιγά και να επιχειρήσουν έπειτα να μπουν και σε πιο δύσκολα ποτάμια της Ελλάδας. Το rafting στην περιοχή έχει ξεκινήσει από τον Θανάση Σαμούρη, τον πατέρα μου, και έχει συνεχιστεί πλέον μέσω της Trekking Ελλάς Δυτικής Θεσσαλίας. Υλοποιούμε δραστηριότητες στην περιοχή, κυρίως rafting αλλά και άλλες στα βράχια των Μετεώρων και στα ορεινά των Τρικάλων. Ο πλούσιος Θεσσαλικός κάμπος είναι ιδανικός για την εκτροφή των ζώων της οικογένειας Τσαρούχα. Ο Άρης, με τη βοήθεια των γονιών του, βγάζει καθημερινά τα 400 πρόβατά του στους αγρούς και εκεί ελεύθερα βόσκουν και τρέχουν. Είμαι στον Άγιο Ψαρίωνα, είμαι τρίτη γενιά ακτινοτρόφος. Η οικογένειά μου ασχολείται με τα πρόβατα 40 χρόνια. Η αγάπη για τα ζώα είναι αυτό που μας τράβηξε για να ασχοληθούμε. Η μονάδα αυτή τη στιγμή αποτελείται από 400 ζώα και στόχος δικός μου και του αδερφού μου είναι να αυξηθεί. Ελπίζουμε μέσα σε 2-3 χρόνια να φτάσουμε στα 700 ζώα. Τα ζώα μας είναι ελευθέρας βοσκής και οι πρώτες ύλες ζωοτροφών παράγονται από δικά μας χωράφια. Η δουλειά του κτηνοτρόφου είναι πολύ απαιτητική. 24 ώρες σε θέλουν εδώ. Αλλά η αγάπη μας για τα ζώα και τη φύση είναι αυτά που μας τράβηξαν. Έτσι, με τον κόπο, τη φροντίδα και την αγάπη του Άρη, του κυρίου Θανάση και της κυρίας Λαμπρινής, τα πρόβατα μας προσφέρουν απλόχερα ό,τι πολυτιμότερο έχουν. Φρέσκο ποιοτικό και νόστιμο γάλα σε όλες τις γωνιές της Ελλάδας.